χειρουργία. Αλλά θα ήταν παράληψή μου να μην πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Γιούβα, που είναι δικηγόρος αρκετών εκ των οικογενειών των θυμάτων των Ντεμπών. Καλησπέρα, κύριε Γιούβα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουδαλάκη, σε εσάς, στους συνομιλητές σας και στους τηλεθεατές σας. Ναι. Πράγματι, έχω διπλή ιδιότητα, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Έχω την ιδιότητα τόσο του καθηγητή ποινικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και του διευθυντή του Κέντρου Ποινικών Επιστημών εκεί, αλλά και την ιδιότητα του δικηγόρου οικογενειών θυμάτων και επιζώντων. Μεταξύ των εντολέων μου είναι και η δυστυχώς πλέον γνωστή στο Πανελλήνιο κυρία Μαρία Καρισιανού. Να ζητήσω μια χάρη. Αν εσείς, ως ο άνθρωπος που έχει την επιστημονική επάρκεια, αλλά ταυτόχρονα έχετε έρθει και σε επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ με τους λίγους που έχω μια τηλεοπτική και όχι μόνο επαφή, αισθάνομαι αμηχανία όταν ρωτάνε κάτι. Αν σας ρώταγε λοιπόν η κυρία Καρισιανού ή όποιος από τους άλλους φίλους αντιπροσωπεύεται, αυτό το πόρισμα, τι να το κάνουμε τώρα, τι θα το απαντάγατε? Με την ίδια ακριβώς αμηχανία αντιμετωπίζω τους εντολείς και εγώ, κύριε Κουδαλάκη. Όταν λοιπόν με ρωτάνε έχουμε ελπίδες να δικαιωθούμε, κύριε Γιούβα, η απάντησή μου είναι ότι στην Ελλάδα φαίνεται ότι το κράτος δικαίου έχει πάει περίπατο. Δηλαδή σε πολύ κρίσιμες στιγμές για την κοινωνία μας, ο κόσμος έχει ως μοναδικό αποκούμπι την ελληνική δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για υπουργούς της κυβέρνησης και για απλούς πολίτες, γιατί πρέπει να το θέσουμε στο γενικότερο πλαίσιο αυτό το οποίο συμβαίνει με τα εγκλήματα των Ντεμπών, που είναι μια κλασική περίπτωση ότι η διαφθορά την Ελλάδα σκοτώνει. Είναι δηλαδή μια περίπτωση διαφθοράς, αν κανείς παρατηρήσει τι έγινε με όλα αυτά τα κονδύλια που διατέθηκαν για αισθήματα ασφαλείας και δεν εν τέλει εφαρμόστηκαν. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει ένα άρθρο 86 του Συντάγματος, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, το οποίο απαγορεύει στους τακτικούς δικαστές και στους αγγελείς να επιληφθούν σε μια ποινική υπόθεση όταν εμπλέκεται μέλος κυβέρνησης. Ναι, είναι και ο νόμος λοιπόν περί ευθύνης υπουργών κτλ. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί... κάτι ακόμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, ό,τι θέλετε, ολοκληρώστε. Που έγινε τις επόμενες μέρες του εκείνου του τραγικού, της τραγικής βραδιάς της 28 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η Μαρία Καρισιανού μια διαδικασία στο διαδίκτυο όπου μαζεύονται υπογραφές και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.300.000 συμπολίτες μας οι οποίοι επώνυμα έχουν υπογράψει την βούλησή τους για τροποποίηση, αναθεώρηση του συντάγματος, του άρθρο 86. Ενώ λοιπόν συζητάμε για το άρθρο 16, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ., κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να καταλογίζονται ποινικές ευθύνες σε μέλη της κυβέρνησης όταν αυτής είναι προφανής. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να σας φανεί έως και αφελές το ερώτημα, αλλά εμένα θα με απασχολούσε. Αν ο Θεός φυλάξει ήμουν στη θέση των ανθρώπων που χάσαν τους δικούς τους, αυτό το πόρισμα έχει βαρύτητα σε ένα ποινικό δικαστήριο? Δηλαδή, ο δικαστής που θα κληθεί να βγάλει μια απόφαση, δεν θα επηρεαστεί από το ότι η Βουλή των Ελλήνων, η Επιτροπή κτλ. Κατέληξε σε αυτό? Πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές ότι το πόρισμα αυτό πλέον παίρνει το δρόμο για την ολομέλεια κοινοβουλίου μας. Mm-hmm. Αν τελικά λοιπόν ασκηθεί ποινική δίωξη στη βάση, το πόρισμα αυτό, η αρμοδιότητά του είναι να αναζητήσει, να διερευνήσει ποινικές ευθύνες μελών κυβέρνησης, εν προκειμένου. Τα δύο μέλη, το πρώτο βασικότερο μέλος ήταν ο Αχιλλέας, ο κύριος Καραμαλής, έτσι, ναι, ο πρωθυπουργός μεταφορών. Αν δεχόταν ευθύνη πολιτική το πόρισμα αυτό, αρμόδιο θα ήταν το ειδικό δικαστήριο, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, και όχι ένα τακτικό μας δικαστήριο. Αυτό σε ό,τι αφορά τα μέλη της κυβέρνησης, ας πούμε, τους πολιτικούς και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Αυτό το καταλαβαίνω, αυτή είναι η διαδικασία που μας περιγράψατε. Ο πολιτικός θα δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο. Ρωτάω όμως για την περιγραφή που κάνει, δηλαδή από όσο εγώ τουλάχιστον κατάφερα να διαβάσω ή να καταλάβω, η πλειοψηφία της Επιτροπής, δηλαδή η κυβερνητική πλευρά, επί της ουσίας τι μας λέει? Μας λέει ότι φταίει ο Μακαρίτης, ο μηχανοδηγός και ο σταθμάρχης. Είναι, θέλω να πω, πολύ εστιασμένες οι ανθρώπινες ευθύνες, οι προσωπικές, σε ό,τι αφορά το ποιος φταίει.
Αν ήμουν δικαστής, αυτό δεν θα έπρεπε να το πάρω υπόψη μου. Θα ψάχνω να βρω αν φταίει και κανένας άλλος. Ξέρω εγώ πώς θα λειτουργούσα. Το πόρισμα αυτό δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο την τακτική ποινική δικαιοσύνη. Να έχουμε ελπίδες δηλαδή ότι θα πάει παρακάτω. Βεβαίως. Όσον αφορά λοιπόν τα απλά πρόσωπα, δηλαδή και τον σταθμάρχη και τα στελέχη της διοίκησης, της Τρένοσε, της ΓΕΟΣΕ, των εταιριών οι οποίες είχαν αναλάβει ως υπεργολάβοι να εφαρμόσουν αυτά τα έργα. Άρα όποιο πρόσωπο δεν ήταν μέλος κυβέρνησης, αναζητώνται κανονικά ευθύνες που έχει γίνει ήδη στο βαθμό της ανάκρισης και η εισαγγελία ασκεί ποινικές διώξεις. Όσοι λοιπόν εισαχθούν κανονικά και από ό,τι φαίνεται με την επιτάχυνση που επιχειρείται αυτή τη στιγμή στην ποινική δικονομία, θα έχουμε το καλοκαίρι, από ό,τι λένε, έναρξη αυτού της επακροτηρίου διαδικασίας. Αυτό λοιπόν το πόρισμα δεν δεσμεύει καθόλου για ευθύνες, να το πούμε αυτό, όλων των υπολείπων πλην βεβαίως του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Σπίρτζη κτλ. Δεν δεσμεύει. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, δεν δεσμεύει επίσης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να το πούμε αυτό. Γιατί ήδη διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα δηλαδή απάτες σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχουν ήδη ευθύνες για 27 πρόσωπα. Επομένως, τόσο η τακτική ποινική δικαιοσύνη, αλλά και η διαδικασία που γίνεται από τα ευρωπαϊκά όργανα, δεν δεσμεύονται από αυτό το πόρισμα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το πόρισμα το μόνο το οποίο έκανε ήταν ότι έβαλε τα φόπλακα σε οποιαδήποτε διερεύνηση ποινικών ευθυνών για τον κύριο Καραμαλή. Θέλω να μας βοηθήσετε σε κάτι, γιατί το πράγμα, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση την οποία δεν πρόκειται να εγκαταλείψετε, έτσι, δηλαδή υπάρχει ευρωπαϊκός δρόμος για την απόδοση δικαιοσύνης. Το έχω καταλάβει σωστά αυτό? Έχετε καταλάβει σωστά ότι η αναζήτηση, ότι διενεργείται ήδη ανάκριση ουσιαστικά από Ευρωπαίο εισαγγελέα στον βαθμό που έχουμε οικονομικά εγκλήματα. Δηλαδή έχουμε απάτες, απιστίες σε βάρος του δημόσιου ευρωπαϊκού χρήματος. Γιατί μεγάλο μέρος των κονδυλίων που ήταν για την ασφάλεια των τρένων, 70-80% προέρχονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κρατάμε αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει πολλά επεισόδια αυτό το κεφάλαιο. Θέλω να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι, που δεν αφορά τις συνθήκες που δημιούργησαν την τραγωδία των Τεμπών, που είναι και εγκληματικές εν πολλής οι συνθήκες οι συγκεκριμένες, άνθρωποι τις φτιάξαν και παραλήψεις. Θέλω να πάμε στο κομμάτι από τη μοιραία βραδιά και μετά. Πάρα πολλοί από εμάς, εγώ έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή πολλές φορές και εμπειρογνώμονες, ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί κυρίως με τα αεροπορικά δυστυχήματα και βρέθηκαν να ασχολούνται και με τα σιδηροδρομικά τώρα. Και όλοι περιγράφουν μια κατάσταση όπου δεν έχουν γίνει σωστά τα πράγματα. Και σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός, επί της ουσίας, καταγγέλει όσους δημιουργούν αυτή την εικόνα ότι κάτι εκεί πέρα έγινε για να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Η δική σας τοποθέτηση στο θέμα αυτό ποια είναι? Δηλαδή υπάρχει κάτι που έχει σκεπάσει τα στοιχεία και δεν μπορεί να ανασυρθεί? Υπάρχει κάτι το οποίο οριστικά έβαλε τα φόπλακα στην αλήθεια? Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, κύριε Κουδαλάκη, δεν θα το μάθουμε πλέον ποτέ. Αν δηλαδή, όπως φάνηκε από τις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων των οικογενειών των θυμάτων, υπήρξαν και άλλες ουσίες όπως το ξυλόλιο, δηλαδή ένας επιταχυντής, ο οποίος προκάλεσε αυτή την ανάφλεξη, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σκοτώθηκαν από την πρόσκληση των τρένων, αλλά από τη φωτιά που πήραν τα βαγόνια αυτά. Ο κύριος Λακαφώσης μας είχε πει ότι τουλάχιστον 5 από τα θύματα, τουλάχιστον 5 από τους νεκρούς, δεν είχαν καμία σχέση με τη σύγκρουση, κάηκαν. Ακριβώς. Λοιπόν, η όλη διαχείριση ενός τόπου εγκλήματος, γιατί ήταν τόπος εγκλημάτων, ήταν απαράδεκτος. Δηλαδή το γεγονός ότι μπαζώνεται λίγες μέρες μετά ένας τόπος εγκλήματος, πριν καν ληφθούν στοιχεία DNA, πριν έχουν την δυνατότητα οι οικογένειες των θυμάτων με τους τεχνικούς, τους ανεξάρτητους συμβούλους, να πάρουν δείγματα. Το γεγονός ότι δεν φυλάχθηκε ο χώρος, κύριε Κουδαλάκη, όπως έπρεπε να φυλάσσεται. Όλα αυτά δημιουργούν πραγματικά υπόνοιες συγκάλυψεις. Γι' αυτό και εμείς εκ μέρους των οικογενειών των θυμάτων λέμε ότι δεν μπαζώθηκε μόνο ένας τόπος εγκλήματος, αλλά εκείνη την ημέρα μπαζώθηκε και η αλήθεια, και μαζί με την αλήθεια μπαζώθηκε και η κοινή λογική.
2-3 πραγματάκια ακόμα, θα σας τα πω λίγο γρήγορα και θα ήθελα σύντομες απαντήσεις, αν μπορείτε. Η διαδικασία που ακολουθείτε σε μια τέτοια περίπτωση, ποια είναι? Δηλαδή, είμαι εγώ επικεφαλής των πυροσβεστών και αποφασίζω να κάνω μια ενέργεια να τα μπαζώσω όλα? Είμαι ο αγοραστός, ο περιφερειάρχης και εγώ αποφασίζω? Είμαι ο υπουργός και αποφασίζω? Ή υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο λέει μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να δώσει την εντολή, όποιος τέλος πάντων προείσταται σε μια τέτοια ιστορία? Στο βαθμό που πρέπει να διενεργηθούν ανακριτικές πράξεις αρμόδιοι για την ανάκριση, είναι η εισαγγελική αρχή και ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Επομένως, κανένας δεν έπρεπε να παρεμβαίνει στον χώρο χωρίς την άδεια των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών. Έχουν γίνει λοιπόν απαράδεκτα πράγματα, ίσως να έπρεπε να διερευνηθεί και σε επίπεδο παράβασης καθήκοντος ή και επέμβασης. Δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή λοιπόν? Όχι, δεν υπάρχει. Όποιος και αν έχει δώσει εντολή, έχει παραβιάσει δηλαδή το βασικό κανόνα που είναι εισαγγελική εντολή. Πρέπει να διερευνηθεί ποιος και με ποια και σε ποιο βαθμό να απομακρυνθούν κάποια βαγόνια, να το καταλάβει κανείς. Καταλάβα θέλω να πω. Αλλά να μπαζωθεί ένας χώρος χωρίς να υπάρχει άδεια εισαγγελέα και ανακριτή, όχι, αυτό. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, κύριε Γιούβα, το θεωρώ πάρα πολύ κομβικό. Ανεξάρτητα από τον αγοραστό, ο Τριαντόπουλος ή ο Φούφουτος, ο εισαγγελέας είναι αυτός που δίνει την εντολή. Και τέτοια εντολή, αν καταλαβαίνω από αυτά που λέτε καλά, δεν υπάρχει. Σωστά. Έπρεπε να υπάρξει, να εξασφαλιστεί ότι είναι ασφαλής ο χώρος, να το πούμε αυτό, και ότι φυλάσσεται ο χώρος. Έτσι. Mm. Αυτοί οι δύο όροι που είναι απαραίτητοι για την αναζήτηση της ουσιαστικής ποινικής αλήθειας δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι η δέσμευσή μας απέναντι σε όσους εκπροσωπείτε είναι μόνιμη. Ας κλείσει η Επιτροπή. Αν είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός, θα τα λέμε όσο χρειαστεί και μέχρι τέλους. Από εδώ και πέρα, ποια είναι η δυνατότητα που έχετε εσείς ως εκπρόσωπος αυτών των οικογενειών να φτάσετε στην αλήθεια? Η πραγματική σας δυνατότητα ποια είναι? Οι δυνατότητες μας είναι αυτές που ορίζει η ποινική μας δικονομία. Δηλαδή πλέον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανάκριση. Εμείς θα θέλαμε να μας έχει δοθεί δυνατότητα και με τους τεχνικούς συμβούλους να ασκήσουμε διαφορετικά και σε μεγαλύτερο βάθος τα δικονομικά μας δικαιώματα. Αυτή η δυνατότητα πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται οδεύουμε προς μια ακροαματική ποινική διαδικασία. Εκεί θα ασκήσουμε, θα υποστηρίξουμε την κατηγορία με όλες τις δυνάμεις που έχουμε, κύριε Κουδαλάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε η δικαιοσύνη να τυφλεί, να μην κλείσει το μάτι σε κανέναν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιούβα, και καταλαβαίνετε ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή, έτσι, και τις αμέσως επόμενες μέρες σας περιμένουμε είτε εδώ κοντά μας στο στούντιο είτε μέσω Skype, για να μην αφήσουμε την υπόθεση να ξεθυμάνει, να μην κρατήσει τρεις μέρες το θαύμα. Πρέπει να πούμε είναι ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι μια πρωτοφανής ποινική υπόθεση στην Ελλάδα. Δεν συσχετίζεται με την υπόθεση στο Μάτι. Εδώ πέρα δεν είχαμε δηλαδή μια φωτιά ή μια φυσική καταστροφή. Εδώ πέρα έχουμε εγκληματικές παραλήψεις δεκαετιών, κονδύλια πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν κατασπαταληθεί, χωρίς να γίνονται τα αναγκαία έργα ασφάλειας των συγκοινωνιών. Επομένως, αν πραγματικά δεν διαλευκανθεί το έγκλημα αυτό και αν δεν καταλογιστούν ποινικές ευθύνες, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το μόνο που θα κάνουμε είναι θα μετράμε το χρόνο μέχρι να συμβεί η επόμενη τραγωδία. Επομένως, είναι καθήκον και των δημοσιογράφων αλλά και της ελληνικής κοινωνίας να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθεί ασκώντας πίεση στην διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και στο καθήκον που ορθά επισημαίνεται ότι είναι και δημοσιογραφικό. Σας ευχαριστώ. Και επειδή...